Όμως ο ελληνικός λαός και οι Έλληνες πολίτες. Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν, μισό λεπτό κύριε Καρίση, ναι. Τη βλέπουμε εδώ, παρακολουθούμε τη στιγμή που γίνεται από το Φρούραρχο. Η θυροκόλληση λοιπόν του Προεδρικού Διατάγματος για τις εκλογές. Ναι, τώρα από λεπτό σε λεπτό μάλλον θα γίνει. Ναι. Από λεπτό σε λεπτό. Τώρα βγαίνει ο Φρούραρχος. Ετοιμάζονται και οι κάμερες για να το αποτυπώσουν. Μια στιγμή δηλαδή που είναι σαν σκηνικό καλύτερα να το παρακολουθείς. Κηρύσσει την έναρξη όμως, ναι. Επισήμως είναι. Κηρύστε επισήμως. Είναι η σκηνή, δεν είναι έτσι. Μια σκηνή. Οπότε κανονικά το σωστό τώρα είναι από εδώ και πίσω. Δεν ισχύει τίποτα. Παρουσίες τίποτα. Δηλαδή αν σταματήσουμε τώρα εδώ. Με τους πολιτικούς, σαν να μην έγινε τίποτα είναι. Έτσι. Από εδώ και πέρα. Να καλημερίσουμε δηλαδή, τι να κάνουμε. Γιάννη, μας ακούς, έτσι. Ναι, σας ακούω, παιδιά, και περιμένουμε τώρα κι εμείς εδώ πέρα. Πρέπει να σου πω ότι έχει πολικό ψύχος, ούτε δηλαδή, και στο κέντρο της Αθήνας δεν έχει χιονόνερο αυτή την. Και βλέπω στιγμή. Και μερικούς με πουκαμισάκια εκεί. Να δώσουμε ένα. Ατρόμητους. Εντάξει. Να βγήκαν για λίγο έξω στα γρήγορα. Ναι. Δεν θα αντέξουν για πολύ, πίστεψέ με. Ναι, ναι. Ίσα-ίσα που θα γίνει η θυροκόλληση, εδώ τώρα, λοιπόν. Ακριβώς, εδώ λοιπόν το βλέπουμε τώρα. Ακριβώς. Γίνεται από τον Φρούραρχο της Βουλής η θυροκόλληση του Προεδρικού Διατάγματος. Επίσημα πράγματα. Έτσι, είναι πλέον, με τον πλέον επίσημο τρόπο λοιπόν, mm-hmm. έχουμε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου με την εικόνα που αποτυπώνεται τώρα. Αποτυπώνεται τώρα στη τηλεοράση σας. Mm-hmm. Αυτό είναι, αυτό το χαρτί. Προκυρήσει τις εκλογές για τις 25 Ιανουαρίου. Κλείνει καλά και το παραθυράκι. Καλή προεκλογική περίοδο λοιπόν. Θα μείνει εκεί όλο το επόμενο διάστημα μέχρι τη διενέργεια των εκλογών. Μάλιστα. Αυτή καλώς Γιάννη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε.